Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από την 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιείται φέτος στη σκιά των δραματικών γεγονότων και της πρωτοφανούς καταστροφής στη Θεσσαλία. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ, η Nordic Content Services, μέσα από την συχνότητα του TV100, της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, για να αναδείξουμε επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στη φετινή έκθεση και έχουν φυσικά και δίνουν το δικό τους στίγμα. Μία έκθεση η οποία φέτος είναι από τις πλέον αντιπροσωπευτικές, ό,τι αφορά και κλάδους, ό,τι αφορά και μεγέθη επιχειρήσεων, κάθε χρόνο και με μεγαλύτερη και διευρυμένη συμμετοχή και μεγαλύτερη αναλογικότητα στην σύνδεση των εκθετών και με τιμόμενη χώρα, την Βουλγαρία. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη συνέντευξη που είχαμε, την πρώτη συνομιλία με την επικεφαλής εδώ του καταστήματος στην Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη, της ProCredit Bank Ελλάς. Η ProCredit θυμίζω ότι είναι ένας τραπεζικός όμιλος με παρουσία σε πάρα πολλές χώρες και ο οποίος βρίσκεται εδώ στην χώρα μας, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη και θέλοντας να επεκτείνει σημαντικά την παρουσία του, υποστηρίζοντας κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τράπεζα ονομάζεται ProCredit, είναι μέλος του γερμανικού ομίλου ProCredit, ProCredit Holding. Η ProCredit Holding έχει έδρα στην Φραγκφούρτη της Γερμανίας και οι μέτοχοί της, δηλαδή οι ιδιοκτήτες της τράπεζάς μας, είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης. Είναι η KfW που είναι η Γερμανική Αναπτυξιακή Τράπεζα, είναι η EBRD η οποία είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, είναι το Ίδρυμα Ντοέν το οποίο επενδύει στην πράσινη ανάπτυξη και είναι Ολλανδικό. Η ProCredit Holding έχει παρουσία κυρίως σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω των τραπεζών. Στην Ελλάδα, η ProCredit Ελλάδος ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2015 και είναι εμπορική και αναπτυξιακή τράπεζα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι επιλέγουμε στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε να αναπτύσσουμε και την οικονομία μέσω των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούμε ή υποστηρίζουμε γενικά. Όπως σε όλες τις χώρες στις οποίες έχουμε παρουσία, έτσι και στην Ελλάδα, η βασική εστίαση έγκυται στις SMEs, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, γιατί θεωρούμε ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και όχι μόνο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε υπηρεσίες και προϊόντα και για φυσικά πρόσωπα εννοείται. Αυτό είναι επομένως το προφίλ σε πολύ γενικές γραμμές της τράπεζας. Γιατί κάποιος να επιλέξει λοιπόν την τράπεζα ProCredit σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες? Πέρα το κομμάτι της τιμολόγησης, το οποίο είναι αρκετά ανταγωνιστικό, θα ήθελα να εστιάσω περισσότερο σε ποιοτικά χαρακτηριστικά που η τράπεζα έχει και τη διακρίνουν σε σχέση με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ένα από τα πιο βασικά είναι ο πελατοκεντρικός χαρακτήρας που υιοθετούμε. Με πολύ απλά λόγια είναι ότι επιλέγουμε εμείς τους πελάτες μας, είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε είναι επιχειρήσεις, είμαστε στο πλευρό τους, κάνουμε συχνές συναντήσεις και έχουμε συχνή επικοινωνία, και ο λόγος είναι γιατί πρέπει πρώτα να καταλάβεις τις ανάγκες μιας επιχείρησης, ούτως ώστε να μπορέσεις να προτείνεις την αντίστοιχη υπηρεσία που έχει ανάγκη τη δεδομένη στιγμή, πάντοτε σε συνεννόηση φυσικά με τον επιχειρηματία. Οπότε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που μας διαφοροποιούν είναι ο πελατοκεντρικός χαρακτήρας, όχι μόνο σε corporate επιχειρήσεις που απολαμβάνουν αυτή την υπηρεσία από τις άλλες ελληνικές τράπεζες, αλλά κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους απολαμβάνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ο διεθνής χαρακτήρας που έχει η τράπεζα λόγω της παρουσίας της, δίνει και ένα επιπλέον στάτους στους δικούς μας πελάτες, στις συνεργασίες που έχουν είτε με τους δικούς τους συνεργάτες, σε πελάτες και προμηθευτές ανά τον κόσμο. Τρίτο βασικό χαρακτηριστικό που μας διαφοροποιεί έχει να κάνει με τον συνδυασμό που παρέχουμε της παραδοσιακής με την ψηφιακή τραπεζική. Και αυτό συνέχεται με την ερώτηση που μου κάνατε, πώς εξυπηρετούμε τους πελάτες μας.
Έχουμε ένα φυσικό κατάστημα από το 2015 που δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα, όπου εκεί κάνουμε συναντήσεις με τους πελάτες μας. Μπορούν φυσικά να μας συναντήσουν και να κάνουμε τα meetings μας εκεί. Παρ' όλα αυτά, πάνω από το 50% του χαρτοφυλακίου μας, του πελατειακού μας, δεν βρίσκεται καν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό γιατί υπάρχουν διάφορα κανάλια digital τα οποία, με τα οποία μπορούμε να επικοινωνούμε και επικοινωνούμε με τους πελάτες μας, είτε είναι το διαδικτυακό, είτε είναι online meetings, είτε είναι τηλεφωνικά, είτε είναι μέσω internet banking, και ειδικά στις επιχειρήσεις που ο χρόνος είναι πολύτιμος, ακόμη και επιχειρήσεις που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, για τις καθημερινές τους δραστηριότητες επιλέγουν αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Οπότε είναι ο συνδυασμός, λοιπόν, για να κλείσω, της ψηφιακής με της παραδοσιακής τραπεζικής που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Εμείς σαν όμιλος, ήδη από την ProCredit Holding, έχουμε μεγάλη ευαισθητοποίηση στο κομμάτι της πράσινης χρηματοδότησης σε όλες τις τράπεζες του ομίλου, όπως φυσικά και στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 60% του χαρτοφυλακίου μας στην Ελλάδα έχει να κάνει με πράσινα δάνεια. Πράσινα δάνεια αφορούν είτε σε δάνεια τα οποία έχουν να κάνουν με την ενεργειακή απόδοση, είτε με το waste management, είτε φυσικά με το κομμάτι των ΑΠΕ, δηλαδή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις υπάρχει φυσικά η υπηρεσία του Net Metering, την οποία είναι αρκετά ανταγωνιστική, αλλά και στο κομμάτι των πράσινων project είμαστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι και για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούμε. Έχουμε χρηματοδοτήσει project τα οποία είναι και μεγάλα και μικρά, πάνω από 100 MW, μέσω των μορφών ενεργειακών κοινοτήτων. Και αξίζει να σημειωθεί ότι με αυτή τη μορφή δίνεται η ευκαιρία ακόμα και σε μικρά νοικοκυριά, μικρούς επενδυτές που έχουν παραδείγματος χάρη φωτοβολταϊκά πάρκα των 500 kW του 1 MW, να συμμετάσχουν σε ένα μεγαλύτερο project, να δοθεί η ευκαιρία σε αυτούς να απολαύσουν επίσης και να έχουν ένα σταθερό εισόδημα για τα επόμενα χρόνια μέσω από αυτού του project, αλλά και να μειώσουν παραδείγματος χάρη τις εκπομπές του άνθρακα και το γενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω αυτής της επένδυσης. Ένα από τα βασικά ζητούμενα αυτής της περίοδου για το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κυρίως των μικρομεσαίων, και ξέρετε, συζητάμε για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα φυσικά καθημερινά και με τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προϊόντα και υπηρεσίες για να τις βοηθήσουν. Το κάνουμε και μέσα του SMEs Daily, του newsletter της Notice Content and Services, που αποστέλλεται καθημερινά δωρεάν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλες τις χώρες. Συζητάμε, λοιπόν, γι' αυτό. Γιατί αυτές είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δυνατότητα πολύ πολύ μεγαλύτερης ανάπτυξης, και τόσο με δικές τους δυνάμεις όσο και με χρηματοδοτήσεις, αλλά φυσικά και μέσω συνεργασιών και συγχωνεύσεων. Μία, λοιπόν, από τις εταιρείες η οποία παρέχει συμβουλές και δίνει τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε χρηματοδοτικά προγράμματα, να συμμετέχουν και να λαμβάνουν και να διεκδικούν χρήματα μέσω ΕΣΠΑ, μέσω του Ελλάδα 2.0, μέσω αναπτυξιακού νόμου, αλλά και πολλών άλλων πραγμάτων, είναι η Revival. Συζητήσαμε με τον κύριο Γιώργο Αντύπα, τον επικεφαλής της εταιρείας, η οποία πλέον αποτελεί έναν μικρό όμιλο, έχοντας από κάτω τους και άλλες επιχειρήσεις. Συζητήσαμε για το πώς μπορούν και τι εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά φυσικά συζητήσαμε και μέσω της θυγατρικής της Revival, της Cactus, για τις ψηφιακές δυνατότητες που έχουν, για το πώς, δηλαδή, μπορούν να αναπτυχθούν αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τα εργαλεία που παρέχει η ψηφιοποίηση. Ξεκίνησε πάλι η Διεθνή Θεσσαλονίκη. Μπορεί σε ένα κλίμα που μην χαροποιεί όλους, αλλά μπορούμε την επιχειρηματικότητα να την αποκόψουμε από την πολιτική, να καταλάβουμε ότι πράγματα συμβαίνουν πάρα πολλά, αλλά η ζωή θα πρέπει να συνεχιστεί και να έχουμε δυνάμεις γι' αυτό. Η Revival βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα συνεχόμενα. Τη βλέπουμε θετικά. Ήδη μετά την επένδυσή μας στο τεχνολογικό hub με την Cactus Web, που θα σας πει και ο Σταμάτης σε λίγο, έχουμε προχωρήσει, γιατί βλέπουμε μια τεράστια δυναμική τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά πολύ ιδιαίτερα στο συμβουλευτικό κομμάτι. Γιατί υπάρχουν πολλά αναπτυξιακά προγράμματα, μεγάλα ψηφιακά εργαλεία. Έχουμε δει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, το RRF, έχει πάρει μεγάλη πνοή τελικά, και βλέπουμε και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι αρχικά δεν το άγγιζαν, να κατανοούν ότι είναι πάρα πολύ απλό η διαδικασία. Μπορούμε πολύ εύκολα να δομήσουμε κάθε επιχείρηση
να μπορεί να πάρει πόρους και να μπορεί πραγματικά να αποδείξει την επιχειρηματική της δραστηριότητα παντού. Η Βόρεια Ελλάδα πάντα για μας ήταν μια περιοχή η οποία την κοιτάγαμε με δέουσα προσοχή και μάλιστα βλέπουμε τώρα πια ότι οι προσδοκίες μας εκπληρώνονται, προχωράνε πάρα πολύ δυνατά και υπάρχουν και οι δυνατότητες μετεξέλιξης. Το τεχνολογικό hub στη Θεσσαλονίκη ήδη έχει κάνει πάρα πολλές ενέργειες και έχουμε πελάτες στη Θεσσαλονίκη οι οποίοι ασχολούνται τόσο με το AI, αλλά έχουμε αναπνίξει τις οικονομικές δραστηριότητες βασισμένες στο BI με τα online αποτελέσματα τα οποία δίνουμε και υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αυτό συνεχίζεται και για να μπορέσει να έχει μια συνέχεια δυναμική, έχουμε και τη συνέχειά μας με την Κουμπαράς και τον Θοδωρή τον Γκρίντα, ο οποίος είτε συνεχίζει τη διαδοχή σε επιχειρήσεις, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε μπορούμε να είμαστε σύμβουλοι για το χρηματιστήριο και να μπορέσουμε να δούμε την επόμενη μέρα. Πραγματικά παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε δίπλα στον ελληνικό επιχειρηματία τα τελευταία 20 χρόνια με πολύ μεγάλη δυναμική και θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε όχι μόνο στο αναπτυξιακό κομμάτι με χρηματοδοτήσεις, αλλά ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των soft skills στις εταιρείες για να μπορέσουμε να δομήσουμε διαδικασίες και την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σαν εταιρεία κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο βασικό που κάνουμε είναι ότι αναλύουμε τις διαδικασίες μιας επιχείρησης αν υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν, μαζί με τους συνεργάτες μας στη Revival διαμορφώνουμε διαδικασίες επιχειρηματικές ή τις διορθώνουμε. Και σε δεύτερο χρόνο προτείνουμε τεχνολογίες εκεί που μπορούν να κάνουν τις διαδικασίες αυτές πιο βέλτιστες. Αυτά που προτείνουμε τεχνολογικά μπορεί να είναι είτε έτοιμο λογισμικό, είτε να φτιάξουμε ένα λογισμικό πάνω στα μέτρα της διαδικασίας του πελάτη μας. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ καινοτόμο που κάνουμε και μάλιστα το κάνουμε και με τέτοια κόστη που μπορεί να το σηκώσει μια μικρομεσαία επιχείρηση, μια μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση. Το άλλο κομμάτι το οποίο δραστηριοποιούμαστε είναι το κομμάτι του marketing με κύριους άξονες στο ψηφιακό marketing. Οπότε εκεί ο τρόπος που δουλεύουμε είναι να μπατζετάρουμε λίγο τα έξοδα της εταιρείας πάνω στο κομμάτι του marketing και να πάμε να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στις μεγάλες πλατφόρμες τις διαδικτυακές, δηλαδή αυτή του Google και της Meta. Η αλήθεια είναι ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και λόγω των κοστολογίων που υπάρχουν για να επιβιώσουν δεν κοιτάνε, δεν ξεκινάνε από το marketing. Αλλά όσο μια επιχείρηση μεγαλώνει και αρχίζει να κάνει τα πρώτα της βήματα, αρχίζει και καταλαβαίνει ότι για να έχει νέες εισρωές πελατών και νέες πωλήσεις θα πρέπει να κάνει να έχει πλέον διαδικασίες και να έχει επαγγελματίες που να τρέχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Οπότε όσο πάμε σε επιχειρήσεις πιο μεγάλες, αυτό το πράγμα γίνεται με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό και το ζητάνε και οι ίδιοι επιχειρηματίες και επενδύουν κιόλας αρκετά χρήματα. Όσο οι επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές, συνήθως δεν είναι στις πρώτες τους προτεραιότητες. Τώρα, συζητάμε πολλές φορές για την έννοια της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, για το πώς αυτή μπορεί να αναπτυχθεί. Και φυσικά για να γίνει αυτό και να αναπτυχθεί και υγιώς και σωστά, πρέπει όλοι μας να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική και να κατανοούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και το λέω αυτό διότι είναι σημαντικό από τις μικρότερες ηλικίες, ενώ προ ενηλικίωσης να κατανοούν και τα παιδιά και οι έφηβοι τι σημαίνει επιχειρηματικότητα και πώς μπορούν να την αναπτύξουν. Ένας φορέας πολύ σημαντικός πάνω σε αυτό, διεθνής, είναι αυτός του Junior Achievement, το οποίο εκπροσωπείται στη χώρα μας. Μάλιστα, στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, τον πρόσφατο που έγινε, ελληνική συμμετοχή κέρδισε βραβείο και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Συζητήσαμε λοιπόν τόσο με τα παιδιά που κέρδισαν αυτό το βραβείο από την Πτολεμαϊδα, όσο και με τη Μαρία Γιαννέτου που είναι η εκπρόσωπος τύπου του φορέα στην Ελλάδα. Είναι ο 19ος χρόνος φέτος που υλοποιούμε το πρόγραμμα της μαθητικής εικονικής επιχείρησης, που στην ουσία εκπαιδεύουμε μικρούς startupers να φτιάξουν τη δική τους μαθητική εικονική επιχείρηση startup από τα σχολικά θρανία. Είναι για 15 έως 18 χρονών το πρόγραμμα αυτό. Οι καθηγητές κάνουν αίτηση στο Junior Achievement Greece. Δίνουμε εμείς το εκπαιδευτικό υλικό που δίνει βήμα-βήμα τη διαδικασία πώς στείνεται μια επιχείρηση. Δίνουμε και μέντορες που είναι βοηθητικοί, είναι στελέχη επιχειρήσεων και βοηθάνε τα παιδιά στην υλοποίηση και τους δίνουμε το κίνητρο και το πλαίσιο στην ουσία να σκεφτούν μια πολύ έξυπνη και ανατόμη επιχειρηματική ιδέα και να την κάνουν πράξη. Εκεί είναι η διαφορά μας από άλλους οργανισμούς, ότι δίνουμε το κίνητρο στα παιδιά και οργανώνουμε μαθητικές εμπορικές εκθέσεις που τα παιδιά φτιάχνουν αληθινό προϊόν, το εκθέτουν, το πουλούν, ό,τι είναι προς πώληση.
και διαγωνίζονται, δίνουμε βραβεία στις εμπορικές εκθέσεις και μετά όλες οι ομάδες από όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν, που είναι από όλα τα σχολεία, δημόσια, ιδιωτικά και ειδικά σχολεία, όλα τα σχολεία μπορούν να πάρουν μέρος αυτό. Γίνεται ο πανελλαδικός τελικός διαγωνισμός που διακρίνονται οι 10 καλύτερες από όλη την Ελλάδα και εκεί η ομάδα που θα πάρει το πρώτο βραβείο από όλη την Ελλάδα εκπροσωπεί τη χώρα μας στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό του Junior Achievement και έχουμε την τεράστια χαρά να συμβαίνει κάτι καταπληκτικό, μοναδικό, ένας παγκόσμιος θρίαμβος θα τον έλεγχα, ότι η Ελλάδα κατάφερε τα 2 τελευταία χρόνια να πάρει το πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο σε αυτόν τον διαγωνισμό μεταξύ 40 ευρωπαϊκών χωρών, Γαλλία, Γερμανία, Βόρεια Ευρώπη. Η Ελλάδα κατάφερε να κερδίσει όλες αυτές τις χώρες. Πέρυσι με την Microgreens Magic Greens από το δεύτερο πειραματικό γυμνάσιο Κιλκής και φέτος το καλοκαίρι τώρα που μας πέρασε τον Ιούλιο στην Κωνσταντινούπολη, η Isometrics που είναι εδώ στη ΔΕΘ σήμερα κέρδισε το πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο και πραγματικά δεν το περιμέναμε επειδή η Ελλάδα είχε κερδίσει πέρυσι. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλη είναι η επιτυχία αυτής της ομάδας, ότι οι Κρήτες ενώ ήξεραν ότι η Ελλάδα βραβεύτηκε πέρυσι, ξεχώρισαν την Isometrics από την αρχή και της έδωσαν το πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο και έκανε περήφανος όλους τους Έλληνες. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έχετε κάνει. Καλησπέρα, είσαι η... Είμαι η Κορίνα Μαλασίδη, γενική διευθύντρια της Isometrics. Η οποία κάνει τι? Η Isometrics σχεδιάζει, παράγει και προμηθεύεται ένα παιχνίδι, το Weasel, ένα παιχνίδι σκέψης και δημιουργίας με μαθηματικό υπόβαθρο. Είναι μια συλλογή πολύχρωμων ψηφίδων που συνδέονται μεταξύ τους, δίνοντας στο χρήστη απεριόριστες δυνατότητες δημιουργίας. Και τι σχέδια έχετε μετά την βραβεύση σας? Προς το παρόν, ο άμεσος στόχος μας είναι το παγκόσμιο, που θα καταβάλουμε την καλύτερη προσπάθεια που μπορούμε για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε να δουλεύουμε, να παράγουμε. Έχουμε πάρα πολλές παραγγελίες, πολύ μεγάλη ζήτηση και γι' αυτό κιόλας έχουμε παραγγελίδι 2,3D εκτυπωτές για να καλύψουμε τη ζήτηση. Και πού μπορεί να βρει κάποιες πληροφορίες για το Weasel? Στην ιστοσελίδα μας εννοείται, όπου μπορεί να φτιάξει το δικό του custom προϊόν με την φιλική προς το χρήστη εφαρμογή που έχουμε φτιάξει, να παραγγείλει, να μάθει τα πάντα για κάθε μοντέλο Weasel και για κάθε έκδοση και για την επιχείρησή μας εννοείται. Τα προϊόντα μας επίσης βρίσκονται σε σημεία πώλησης στο MOMUS Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε βιβλιοπωλείο της Θεσσαλονίκης και στην ιστοσελίδα μας όπου μπορούν να γίνουν παραγγελίες από όλο τον κόσμο. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή της Notice Content Service μέσω από την συχνότητα του TV100 της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη φετινή Διεθνή Έκθεση, 87η κατά σειρά. Επρόκειτο να κάνουμε εκτενέστερες αναφορές και να μας βλέπατε και άλλες ημέρες, όμως καταλαβαίνετε ότι ήρθε πραγματικά σαν τα πάνω κάτω στο πρόγραμμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, λόγω της πολύ σοβαρής κατάστασης στην Θεσσαλία, γι' αυτό και το αφιέρωμά μας περιορίζεται στην μία εκπομπή, στη μία μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και γιατί όχι στο επανειδήν.